Ήρθαμε αμέσως, μόλις ενημερωθήκαμε το τι συνέβη. Πραγματικά υπάρχει μια αταξία. Θα δούμε ακριβώς τη λειτουργία, ποια προβλήματα υπήρχαν και θα προβούμε στις άμεσες ενέργειες. Ενδεχομένως θα εξετάσουμε και τη λύση να σταματήσουμε τη λειτουργία του άμεσα. Το πρόβλημα που διαπιστώθηκε, είναι σε αυτό το σημείο που βλέπουμε? Είναι σε αυτό το σημείο, ακριβώς δεν γνωρίζουμε το τι συνέβη. Θα επιληθεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Εμείς θα στείλουμε τους μηχανολόγους μας να δουν ακριβώς αν μπορέσουν από τι υπήρξε το πρόβλημα της λειτουργίας. Υπήρχε διαρροή εξανίου δηλαδή εκεί? Δεν το γνωρίζουμε ακριβώς. Δεν το γνωρίζουμε. Καλή κατάσταση. Ναι. Είναι καλά άνθρωπος, είπατε? Ναι, ναι. Κάνουμε για το ρεπορτάζ. Και τι ακριβώς είχε πάθει? Εγκάβματα. Τι βαθμού? Δεν ξέρω γιατί. Στην πλάτη που τα είχε αυτά? Στην πλάτη που τα είχε? Πήγε ο τεχνικός ασφαλείας εκεί. Εγώ γύρισα γιατί μου είπαν ότι έχετε έρθει εδώ πέρα για ό,τι θέλετε. Αλλά μου είπε ο γιος του ότι είναι σε καλή κατάσταση. Σε ποια σημεία έχει τα εγκάβματα? Κοιτάξτε, τον είδα το πρωί, είχε εγκάβματα. Πού, σε ποια σημεία? Στο πρόσωπο ή στο σώμα του. Ναι, ναι. Αυτό ξέρετε ακριβώς που ήταν? Πώς έγινε? Όχι, το ατύχημα? Όχι, μα γι' αυτό πήγα εκεί. Το ατύχημα πώς έγινε, μπορείτε να μας πείτε, πού είστε εδώ? Δεν ήμουν εδώ. Δεν ήμουν εδώ. Προφανώς είχαμε διαρροή εξανίου. Προφανώς κάτι υπήρχε. Εξάνιο. Και πήγε με το τσιγάρο του εκεί. Δεν άνοιξε φωτιά το εξάνιο, έτσι. Αυτό δεν το ξέρω, θα το εξετάσει η πυροσβεστική υπηρεσία από ό,τι μας έγινε. Έχει πάρει δώσει την κατάθεση στην πυροσβεστική, θα δώσετε? Ναι, ό,τι πρέπει θα γίνει, θα γίνει.